Πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Να, να στείλω, στείλω ένα καράμα και σε μένα. Τα έλεγε ο Πάριος, ήταν πάρα πολύ προχώ τότε, οπότε τώρα οι ειδικοί λένε να στέλνουμε ένα email στον εαυτό μας, την Παρασκευή, Μάλιστα. και να γράφουμε μία έτσι εκφρασή, μία λέξη, που είναι πολύ δυνατό στοιχείο του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας. Νεύρα. <laughs> κάτι κάτι θετικό, καλό φαντάζομαι. Κάτι θετικό. Καλοσύνη. Ηρεμία. Αχα. Α, okay. Α, αγάπη παντού. Οπότε τη Δευτέρα που θα έρθει θα είναι ας πούμε, το πρώτο email που θα δει. Ναι. Θα θυμίσει τον εαυτό σου ποιο είσαι και πόσο καλό είσαι. Οπότε δεν θα θε να του χαριδώσει όλου. Ακριβώ. Άκουρε, παιδι μου, δουλεύει τώρα αυτό. Α το δοκιμάσουμε να δούμε. Άμα στείλω το, το, την Παρασκευή στον εαυτό μου, είσαι αδύνατο. <laughs> τη Δευτέρα θα γίνει κάτι, θα έχω χάσει δυο κιλά. <laughs> Σα παρακαλώ. Είσαι μια νομοταγή πολίτη, Μιράντα, το ξέρω πάντα. αυτό. Ναι. Εντάξει, δε, Μπλεξίματα με τον νόμο. Όχι δεν θα θέλω. Δεν έλεγα ότι είχε ποτέ. Το κεφάλι μου ήσυχο θέλω να έχω να κοιμάμαι άνετα. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι όμω, οι οποίοι έχουν παλιώσει λίγο, έχουν είτε ξεχάσει να του καταργήσουν, είτε δεν έχουν αντικατασταθεί, δεν έχουν πρακτική εφαρμογή τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στην Ελλάδα τα αρκετά, ναι, αλλά... αλλά ισχύουν ακόμα. Για πες. Οπότε πρακτικά. Αν πα, πούμε, σε ένα κουρίο χωριού με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων στην Ελλάδα, έτσι, ναι. και διαπιστώσει ότι οι πολυθρόνε έχουν απόσταση μικρότερη από ένα μέτρο μεταξύ του, τότε μπορεί να κάνει μήνυση στον παρμπέρι. Ό,τι τι, τι μη κολλήσω, από το διπλανό μου. <laughs> Πρωινό στο Κοσμοράδιο, Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 12. Συντονί σου.